Σε λίγο ο Κωνσταντίνος Δαυλός απαντά στη σάτυρα των Ράδιο Αρβίλα και δέστε. Εμείς φυσικά υποστηρίζουμε Κωνσταντίνο Δαυλό, δεν το συζητάμε και δεν μένουμε ποτέ στα λόγια. Πράξεις. Οι πράξεις μετράνε, αγαπημένοι μου, αυτό το ξέρετε καλύτερα από μένα. Γι' αυτό λοιπόν εδώ στο κίνημα Κωνσταντίνος Δαυλός. Όλοι να στηρίξουμε Κωνσταντίνο Δαυλό σε αυτή την ταλαιπωρία, σε αυτή την περιπέτεια που ζει. Έπεσε στο στόμα των δέστε τους. Αυτό σας λέω μόνο. Σε λίγο λοιπόν ο Κωνσταντίνος θα είναι εδώ να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Τα είναι λίγο βρώμικα, αλλά να μου πεις και εσά πως κυρά μου έβλεπες πριν. Όχι, το ίδιο είναι. Εγώ όμως θέλω και Χριστίνα, την. Χριστίνα, έξυπνα το χειρίζετε. Επειδή εμείς εδώ στο Sky, ξέρεις Νάσο μου, ήρθαμε και φέραμε τα πάνω κάτω. Τώρα θα κάνω την εξής υπέρβαση. Θα ρωτήσω λοιπόν τον οικονομικό μας συντάκτη, προϊστάμενος κιόλας, όχι ό,τι να είναι, και εκπρόσωπος της ΕΕ. Τα πάντα όλα είναι ο Κωνσταντίνος Δαυλός και πάνω απ' όλα πολύ καλός φίλος συνάδελφος χρόνια τώρα. Τους χαιρετισμούς μου στον Κωνσταντίνο, φιλιά πολλά. Την άποψή του για το θέμα αυτό. Αν θες να έχεις άποψη στο θέμα αυτό, που είσαι λίγο. Σας βάζω όλους λίγο κάθε μέρα, σας βάζω όλους λίγο στο lifestyle να αρχίσετε να το συνηθίζετε. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να έχω άποψη, διότι φοβάμαι ότι να ακούω τον Άσο, που έχω και πάρα πολλά χρόνια να βρεθώ μαζί του να συνομιλήσουμε. Έχουν άποψη, διότι έχουν ντεσού πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Δεν τα παρακολουθώ. Και δεν θα ήταν από πλευρά μου σωστό. Σωστά. Συναδελφικά, λέγοντας αυτά, ακούγοντας δηλαδή τη Ζέτα Μακρυπούλια να μιλάει για την πιθανότητα να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα. Εμένα δυστυχώς δεν μου φάνηκε λανθασμένο, διότι συνηθίζεται να ανακοινώνεται από κάποιον κάτι. Οπότε δεν ξέρω. Ίσως θα έλεγε κανείς, ξέρω εγώ, μήπως όταν κάτι δεν είναι τελειωτικό, μην το λες. Συνήθως έτσι λένε οι άνθρωποι όταν πριν κλείσεις ακόμα μια δουλειά. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα αν ενοχλείται κάποιος και με κάποιον τρόπο, δεν νομίζω ότι έχω άποψη. Εγώ λυπάμαι. Στον ενθουσιασμό επάνω τώρα, ξέρεις η Ζέτα, από τη χαρά της. Λοιπόν, από τη χαρά της, αλλά τόσο κόσμο δουλεύει. Από τη χαρά της. Να σου πω, Κουμενίδη, θέλω τη συμβουλή σου εδώ πέρα. Έχω έναν ενδιασμό. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ. Υπάρχει ένα θέμα συνεννόηση με τον συντάκτη μου. Και να μου πει να πασάρω κάτι, λέω κάτι άλλο πάντα. Είναι διαχρονικό αυτό το θέμα. Είναι πολλά χρόνια το θέμα. Να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή η σχέση που έχω αναπτύξει με τον Τιλκερίδη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και του θέλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Και εμείς με είναι από τα καλύτερα πράγματα που μου έχουν συμβεί. Και εμείς. Και συνεχίζω. Έχει μια πορεία και μου λέει να πάμε στου καλεσμένου τη Ναταλία Γερμανού. Η Ναταλία Γερμανού σήμερα θα έχει μια εξαιρετική εκπομπή. Θα φιλοξενήσει την ομάδα παιδιών πρωταγωνιστές σε αισθησιακές ταινίες. Προσπαθώ να το πω Sky, καταλαβαίνεις. Αισθησιακές ταινίες. Έχει λοιπόν τους πρωταγωνιστές. Να πάμε σε αυτό ή, επειδή φοβάμαι πως ο Κωνσταντίνος θα δει λίγο άβολα, να πάμε στο θέμα του Κωνσταντίνου. Τι λέτε, στο θέμα του Κωνσταντίνου και στο δέστε τους. Ναι. Okay, εντάξει, πάμε στο δέστε τους λοιπόν. Είναι τέλειο! Ποιος κύριος? Ο κύριος? Δαυλός. Α, τι ωραίος που είναι ο κύριος Δαυλός. Παιδιά, δεν είναι ωραίος ο κύριος Δαυλός. Έλα, ο κύριος Δαυλός είναι, πώς το λένε, σαν αυτούς τους ανδρακορίχους. Είναι σαν επιστήμονας που έχει καρέμπει αυτός ο σκελετός. Καταρχάς, ο σκελετός είναι μέχρι εδώ, παιδιά. Δείτε τα μάτια του. Σαν σκελετός είναι ωραίος. Παιδιά, και εμένα μου αρέσει. Του κάνει τι. Δεν του πάει. Δεν του πάει. Χάρι Πότερ, πορτοκαλί. Παιδιά, σας παρακαλώ, του κάνει ένα. Τον βλέπεις και δεν τον ξαναδεί. Ακριβώς είναι στυλάτος. Είναι τυπάς, έχει κάτι. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Κλαρινό γαμπρός. Είναι λίγο αστείο. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω γιατί είχε κατακραυγή στο γυαλί του. Είναι σαν τα παιδιά του YouTube, παιδί μου τώρα. Σταμάτα. Είναι σαν αυτά που πουλάνε τα πολλά μαζί. Πώς είναι αυτά που είναι κάνει ένα παιχνίδι και του βάζει γυαλιά, του βάζει καπέλο, μάτια. Είναι πάρα πολύ ωραία και τα γυαλιά εντάξει, τα έχει δανειστεί από το χθεσινό δαυλό. Δεν είναι, για δείξτε, είναι τα ίδια. Παιδιά, είναι τα ίδια σε άλλα χρώμα. Είναι κοντά. Είναι πιο φούξια της Βίκης. Είναι πάρα πολύ στυλάτσι. Είναι πολύ ωραία. Μπράβο της. Δεν είναι τα ίδια βέβαια τα γυαλιά. Ντάλε κουάλε. Μπράβο. Και να συνεχίσουμε μια άλλη ενημερωτική εκπομπή που είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις τις ενημερωτικές εκπομπές οι οποίες προσαρμόζονται στο κλίμα των εποχών. Δηλαδή τώρα έρχεται η αποκριά που να είναι. Άνοιξε το τριώδιο σήμερα. Άνοιξε το τριώδιο. Έρχεται το καρναβάλι και είπε ο άνθρωπος εδώ ο συγκεκριμένος με μια διακριτική. Με μια πινελιά. Γιατί και το γυαλί είναι μια διακριτική πινελιά. Να φέρει και στις ενημερωτικές εκπομπές το τριώδιο που άνοιξε. Για πρώτη φορά άσκησε τόσο έντονη και τόσο απελευθερωμένη, θα έλεγα, κριτική στην Τρόικα, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για την έως τώρα στάση των χωρών του Ευρωπαϊκού Βορρά.
Όντως εντυπωσιακή η επίθεση που εξαπέλυσε ο υπουργός. Εκτός βέβαια αν ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται τον καλό καιρό και φοράει ασορτή μαγιό από κάτω που δεν φαίνεται. Πορτοκαλί. Συγγνώμη, σηκώθηκε από το γραφείο του. Περπάτησε όλο το Sky. Με αυτό το γυαλί. Μπήκε μέσα στο στούντιο. Το βάψαν στο μακιγιάζ. Τον είδαν λίγο οι σκηνοθέτες όλοι αυτοί. Κάθεσε δίπλα στη σειρά. Κανένα από εσά. Ο άνθρωπο στο σπίτι, ο άνθρωπο στο σπίτι. Εκεί στο Sky τέτοιοι είστε. Δεν μένει και ούτε ένα να του πει που βάζει με αυτό το γυαλί. Φορά ένα παπηγιό με που άπορτο καλή να δέσει. Τι άνθρωποι είστε εκεί στο Sky. Κωνσταντίνε. Εντάξει, πουά, παπηγιόν δεν έχω να δέσει, έχω όμως ακουστικά πουά. Να, τα ακουστικά μου του iPhone είναι πουά και με αυτά βγαίνω ζωντανό καμιά φορά και έτσι δένουνε. Αυτά έχω και μια πορτοκαλί γραβάτα, το αγαπώ το πορτοκαλί, είναι αλήθεια. Ευχαριστώ όλους αυτούς που έδωσαν έναν άλλο λόγο για να βγει ένας οικονομικός συντάκτης και να ασχοληθούν μαζί του. Όπως είπα και πριν, δεν το έχουμε εμείς. Ευγενής. Δεν την έχουμε εμείς αυτή τη χαρά συνήθως να μας κρίνουν θετικά ή αρνητικά, τέλος πάντων, τέτοιες εκπομπές, για τις ληστικές μας επιλογές. Ναι. Πάντως πρέπει να πω ότι το γυαλί είναι ή μαύρο ή άσπρο, ή το αγαπάς ή το μισείς. Ναι. Να, είδα και στο δέστε τους, η μισή ήταν αναμφανδόν, η άλλη μισή δεν ήταν, ήταν κατά. Κωνσταντίνε, τα παιδιά σου τι είπανε, το είδαν όλο αυτό? Τα παιδιά μου δεν έχουν ακόμη αίσθηση, είναι μικρά, είναι ο μεγαλύτερος, είναι τριών. Αλλά πολύ συχνά θέλουν να πάρουν το γυαλί και βέβαια παίρνουν και τους μητέρες τους το γυαλί, δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά η σύζυγος? Όπως είπα, είναι ή το αγαπάς ή το μισείς. Και είδα, ας πούμε, και για παράδειγμα, εγώ κρατάω την κυρία Καινούριου και όπως έγραψα και στο Facebook, όποιος έχει ακούσει από την κυρία Καινούριου να του λέει ότι εμένα μ' αρέσει, είναι τυπάς, έχει στήμη, είναι στυλάτος, πρώτο το λίθο βαλέτο εναντίον μου. Εγώ πολύ το χάρηκα να λέει μια όμορφη γυναίκα σαν την κυρία Καινούριου ότι της αρέσω πάρα πολύ και ότι είμαι στυλάς. Η σύζυγος τι είπε? Έγραψε κάτι στο Facebook. Τέλος πάντων, δεν φάνηκε να το χαίρεται ιδιαίτερος. Αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, κατάλαβα ότι προφανώς ήταν χιουμοριστική όλη η ιστορία. Πω, υποστήριξη συναδέλφων είχες, εκτός από τη δική μας που βλέπεις, νομίζω πια πιο ανοιχτή υποστήριξη δεν γίνεται. Δεν το συζητώ. Έχουμε γίνει viral στο Facebook. Φίλοι έχουν φωτογραφηθεί με γυαλιά, Νάτι. Ξεκινάω με την. Μα δεν μου το είπατε, ρε παιδιά, να βάλω κι εγώ κάτι που έχω μεγάλα. Με την Κατερίνα τη Χριστοφιλίδου, τη Λουίζα την Κροντήρη, την Γιώτα την Κοβό και την Σοφία Τσίπα, οι οποίες είναι και ο Σωτήρης Ομπολάκης κάπου εδώ, αν τον έχετε, αλλά τέλος πάντων όλοι οι συνάδελφοι είχαν πει, μάλιστα είχα σκεφτεί ότι ίσως σήμερα να κάναμε την Orange Friday και όλοι να χωρούσαν κάτι πορτοκαλί. Ίσως μια γραβάτα, ίσως ένα φουλαράκι, ίσως ξέρω εγώ κάτι, ένα ακουστικό να βρε παιδί μου, κάτι να κάνουμε. Και το σκεφτόμαστε και δεν αποκλείεται κάποια μέρα να το κρατήσουμε, ας πούμε, ή σιγά σιγά να εμφανιζόμαστε. Τουλάχιστον, Κωνσταντίνε. Ναι, θέλω και εμείς την γνώμη του για αυτή τη σύγκριση που βλέπουμε εδώ, για αυτό το διπλό παράθυρο. Η κυρία Παγιατάκη. Σας έγραψε. Ναι, νομίζω ναι. Νομίζω, Κωνσταντίνε, ότι έχεις κάνει μόδα στην ελληνική τηλεόραση, τελεία. Μακάρι να κάνουμε μόδα, μακάρι να βάλουμε περισσότερο χρώμα. Να σας πω την αλήθεια μου, όταν πρώτο σκεφτόμουν να αγοράσω γυαλιά το καλοκαίρι, πήγα να αγοράσω τα γυαλιά στο οπτικάδικο ενός πολύ καλού μου φίλου, παιδικού μου φίλου, του Θεμιστοκλή του Αργυρόπουλου, και έβλεπα όλα γυαλιά τα οποία έχω ξαναφορέσει. Δηλαδή όλα που μου άρεσαν, μάλλον τα είχα ξαναβάλει. Και ήταν αυτό εκεί, ρε παιδί μου, και με κοίταγε αυτό το πορτοκαλί γυαλί. Το πήρα, το έβαλα. Η αλήθεια είναι ότι ξενίζει. Δεν μπορώ να πω, είναι over the top. Αλλά τέλος πάντων το φόρεσα και αποφάσισα ότι στο τέλος, αν είναι να δώσω λεφτά για καινούργια γυαλιά, δεν θα πάρω κάτι που έχω, θα πάρω κάτι που δεν έχω. Και αποφάσισα να αγοράσω. Χριστίνα, μου επιτρέπεις? Βεβαίως, Νάσο μου. Εγώ θέλω να πω κάτι. Επειδή ο Κανάκης έκανε ένα σχόλιο για τα γυαλιά και ότι και καλά ο Κωνσταντίνος, όταν ξεκινάει από το πεζοδρόμιο που είναι τις περισσότερες ώρες, γυρνάει στο γραφείο του, ντύνεται και είναι και υποχρεωμένος να βγει για να ενημερώσει τον κόσμο στα δελτία ειδήσεων του Sky. Γιατί κανείς δεν τον είδε. Εγώ λοιπόν, επειδή
δεν είμαι τόσο ευγενής, αν θέλεις. Είμαι λίγο περισσότερο άξεστος από ότι είναι ο Κωνσταντίνος στις ατάκες μου και σε αυτό που λέω. Τον Κανάκη, ο οποίος όταν ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια είχε μαλλί ελικοδρόμιο και ξαφνικά γέμισε μαλλί μέχρι φέτος το 2014, κανένας δεν του είπε, γιατί αγόρι μου έχεις βάλει 15.000 τρίχες στην Τουρκία. Δηλαδή, εντάξει, κάποια πράγματα. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Διότι αυτό που με χάλασε εμένα ήταν αυτό που είπες. Πήγε στο εξωτερικό γι' αυτό. Ναι, βεβαίως, γιατί είναι καλύτερες στιγμές εκεί. Αυτό με χαλάει τώρα. Δηλαδή, το για να καταλάβω. Για να δηλαδή, ο Κωνσταντίνος και οι συνάδελφοι θα φορέσουν όλα τα γυαλιά για να κάνουν αυτό το Orange Friday, ας πούμε. Στο Ραντέρα τι πρέπει να κάνουν, να βάζουν όλοι οι μαλλιά, ας πούμε. Να σου πω, περιμένω με αγωνία τους Ράδιο Αρβίλα να τους δω τη Δευτέρα τι θα έχει σκεφτεί ο Κανάκης γι' αυτό. Κάτι θα μας φορέσει σίγουρα. Ό,τι θέλει ας κάνει. Έκανε προσθετική ή έχει βάλει φούμο, γιατί εγώ ξέρω και κάποιους, έτσι, πολύ γνωστούς παρουσιαστές. Καλέ, την πυκνότητα δεν την έβλεπες. Τι? Την πυκνότητα. Εντάξει, έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει η συζήτηση. Εγώ επαναφέρνω, τώρα ξέρεις, είναι η Πολυκάρπου και ξαναφέρνω τη συζήτηση στον Κωνσταντίνο Δαβλό και στην... Επιμένω ότι τον στηρίζουμε απόλυτα. Φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει να φοράς αυτά τα εκπληκτικά γυαλιά, Κωνσταντίνε. Νομίζω ότι αυτά είναι τα γυαλιά μου. Τουλάχιστον από τη στιγμή που τα αγόρασα, είπα ότι τα γυαλιά μου είναι αυτά. Όταν κάποια στιγμή τα βαρεθώ, δεν ξέρω, μπορεί να βρω κάποια. Τα έχεις και σε άλλο χρώμα ή μόνο σε αυτό? Όχι, μόνο σε αυτό. Είναι. Το πορτοκαλί είναι το χρώμα μου πλέον. Έχω καταλήξει. Είναι αγάπη μεγάλη. Κωνσταντίνε, τα προηγούμενα γυαλιά σου ήταν άσπρα, έτσι δεν είναι? Έχω και μαύρα, είχα και γκρι, είχα και κάτι ταρταρούγες, είχα και κάτι σειρμάτινα. Δεν έχω σταματήσει. Έχει συλλογή από γυαλιά. Ναι, γιατί δεν έχω αλλάξει νούμερο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε έχω πολλά γυαλιά. Ξέρω ότι στη θέση που είσαι στην ΕΣΥΑ αποκλείται να το κάνεις, αλλά είμαι σίγουρη ότι εκεί έξω τώρα θα πεθαίνουν οι διαφημιστές να αναλάβεις φίρμα μεγάλη γυαλιών να διαφημίσεις. Πραγματικά δηλαδή. Και εγώ θα σε στηρίξω. Αν έχεις να το κάνεις, να την κάνεις διαφήμιση και θα σε στηρίξω στο πειθαρχικό, μη σε νοιάζει. Λοιπόν, εγώ αντίστοιχα τα εσώρουχα. Εσύ κανονικά τα μαλλιά. Τα εσώρουχα δεν ξέρω γιατί. Να πω πάντως ότι η μεγαλύτερη στήριξη που είχα και την κράτησα είναι από τον σκηνογράφο ενδυματολόγο, τον πατέρα μου, τον Θεοδόση τον Δαβλό, ο οποίος έχει αναλόγου χρώματος γυαλιά. Τα φόρεσε πρώτος, να δίνω τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Και όταν με είδε, μου είπε: αγοράκι μου, μην ανησυχείς. Ό,τι και να σου πούνε, εγώ θεωρώ ότι τα γυαλιά είναι πάρα πολύ καλά. Τον πιστεύω λοιπόν τον ενδυματολόγο πατέρα μου, που εδώ και χρόνια έχει μεσουρανίσει στο θέατρο και στην τηλεόραση. Και με αυτή τη λογική είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Ευχαριστώ όλους εκείνους που με τίμησαν και με σχολίασαν. Θετικά όσοι με σχολίασαν, τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Αλλά αρνητικά, πολύ όχι από την καινούργια, γιατί δεν σε βλέπω καλά με τη σύζυγο. Όχι πολλά. Εντάξει, ό,τι και να κάνεις, η τηλεοπτική είναι απόσταση μέρα, είναι μεγάλη με την κυρία Καινούργιου. Χαίρομαι που βρεθήκαμε έστω και με αυτόν τον τρόπο. Δέχτηκα τα καλά τη σχόλια. Όποιος άλλος έχει καλά σχόλια, τον ευχαριστώ και εκείνον. Τους συναδέλφους που με έχουν στηρίξει, εσάς που με στηρίζετε σε αυτό το θέμα. Δαβλός και ξέρω ψωμί. Να με παρακολουθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι για τις ειδήσεις που λέω, διότι πολλά χρόνια πριν, ξέρεις, εμείς λέγαμε συνήθως για περικοπές, για αυξήσεις, τρώγαμε μούτζες ως οικονομική συντάξη εδώ και πολλά χρόνια. Εύχομαι να αρχίσουμε να λέμε καλύτερες ειδήσεις και ο κόσμος περισσότερο να χαίρεται με αυτά που λέμε και όχι να μιζεριάζει με όλα αυτά που λέμε. Και όσοι δεν βλέπουν καλά, ας ανάψουν τους δαβλούς τους. Γεια σας, Εγουμενίδη. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.